Πάτε για dinner, όχι. Πάτε για dinner ή για μοσχίνο. Για brunch. Έχουμε πάει για dinner και έχουμε πιει. Έχει κάνει μοσχίνο φωτογράφηση. Παιδιά, έχει κάνει διεθνή καριέρα. Θα τη δούμε και σε φωτογραφία με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Είναι μια, εγώ πιστεύω, από τις ωραιότερες Ελληνίδες. Με πολύ σημαντική καριέρα στο modeling. Κούκλα. Και μια κοπέλα η οποία πολύ νωρίς αποφάσισε να αποσυρθεί, να κάνει άλλα πράγματα. Κοιτάξτε τώρα για τι γυναίκα μιλάμε. Εδώ είναι με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Λοιπόν, η Δήμητρα έφυγε πολύ νωρίς από το χώρο του modeling, έκανε ένα γάμο με δύο παιδιά, χώρισε, έκανε ένα δεύτερο γάμο, μας μιλά για την απόφασή της να αφήσει το modeling, αν έχει μετανιώσει, με τι ασχολείται, πώς αποφάσισε. Με τι ασχολείται. Κάνει ταξίδια, φωτογραφίζει, είναι εντελώς αλλού πια, δηλαδή... ήταν πολύ συνειδητή η απόφασή της να αφήσει το modeling. Τα λέει όλα στην Άννα Ζυρδέλη, το κορίτσι μας το ακούραστο πια. Μπράβο, Άννα. Που μέρα νύχτα. Την ξενύχτω. Κάνει συνεντεύξεις. Εσκάντα. Λοιπόν, ξεκαθαρίζει και λίγο τα θέματα συμπεριφοράς στον δύσκολο χώρο του modeling. Μας τα λέει όλα και μιλά και για το δεύτερο γάμο της. Δύσκολα. Εντάξει, δεν ξέρω να μιλάω, δεν ξέρω να μιλάω. Καλύτερα, ας μιλήσει Δήμητρα Κωστάκη. Και μετά θα σας πω και παρασκήνιο. Ναι, πολύ ανάγκη. Από τη ζωή της, ναι. Εντάξει. Αδιαμφισβήτητα, από τα μοντέλα με καθαρά διεθνή καριέρα. Ευχαριστώ. Δήμητρα Κωστάκη, έχουμε να σε δούμε πάρα πολλά χρόνια. Έχεις αποσυρθεί, το έχεις μετανιώσει. Όχι, καθόλου. Γιατί να το μετανιώσω. Μεγάλωσα τα παιδιά μου, έκανα άλλα πράγματα. Μου τελείωσε ο χώρος της μόδας. Γυρίζει τον κόσμο και φωτογραφίζει τοπία, προσωπικότητες. Ναι, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το κάνω τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια. Έχω επισκεφτεί, τώρα είμαι στις 47 χώρες. Θέλω να φτάσω στις 150. Τι συμβουλή θα έδινε σε μια κοπέλα που θέλει σήμερα να ασχοληθεί με το χώρο του modeling? Να δουλέψει σκληρά, μαθαίνοντας να κάνει πασαρέλα, να μάθει να ποζάρει ωραία. Να μάθει να ντύνεται ωραία, να διαβάσει ιστορία μόδας. Πιο πολλές κοπέλες είναι bloggers, fashion victims, δεν ξέρω πώς να τις πω αλλιώς, και δεν ξέρουν από μόδα τίποτα. Δεν ξέρουν ποιοι είναι οι σπουδαίοι σχεδιαστές που έχουν περάσει τα τελευταία 30 χρόνια. Και μετά να το κυνηγήσει στο εξωτερικό, που έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες, πολύ σοβαρά και με πολύ υπομονή και επιμονή. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ γερό στομάχι. Εγώ το έσπασα το στομάχι μου και γι' αυτό σταμάτησα. Πολύ μεγάλες απογοητεύσεις, πολύ απόρριψη. Γι' αυτό θέλει ισχυρή προσωπικότητα. Αν δεν έχει ισχυρή προσωπικότητα, δεν καταφέρνει τίποτα σε αυτή τη δουλειά. Παρακολουθεί σήμερα τα διάφορα reality που έχουν γίνει με μόδα. Θα μπορούσε να δει τον εαυτό σου στην Κριτική Επιτροπή? Εγώ θα μπορούσα. Δεν ξέρω οι άλλοι αν με βλέπουν εκεί. Σου γίνει πρόταση? Έγινε κάποια συζήτηση. Εντάξει, δεν προχώρησε. Οκ. Okay. Ήσουν από τις γυναίκες που μπήκε σε κλίκες? Όχι, δεν ήμουν ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έκανα καθόλου δημόσιες σχέσεις. Ήμουνα ο χειρότερος μάνατζερ του εαυτού μου. Αν ήμουν σε αυτές τις κλίκες, νομίζω ότι θα είχα κάνει και πολύ μεγάλο όνομα στην Ελλάδα. Όταν έφυγα έξω και έκανα τις πρώτες πασαρέλες, ξαφνικά με αγάπησαν όλοι. Οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Αν έκανα κάτι ωραίο στην τηλεόραση, θα ήθελα στα ταξίδια μου να έχω, εκτός από τη μηχανή μου που είναι κουτσουρό, να έχω και μια κάμερα και να κάνω τέτοια δουλειά. Αυτό είναι το όνειρό μου. Πόρτες χτυπάς εύκολα? Δεν έχω θράσος, θάρρος, δεν το έχω. Καθόλου. Γιατί αν το είχα, θα ήμουν στην επικαιρότητα. Δεν είμαι τόσα χρόνια. Ναι, αλλά θεωρείς ότι είσαι από τα άτομα τα οποία έχουν ξεχάσει ουσιαστικά? Ναι, είμαι σίγουρη ότι με έχουν ξεχάσει. Γιατί να με θυμάται κανείς όταν απέχω 19 σχεδόν χρόνια? Είσαι από τις γυναίκες που περιποιείται τον εαυτό της λίγο παραπάνω? Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμη. Ποτέ δεν έχεις πρέξει τίποτα? Τίποτα. Ούτε καθαρισμό προσώπου. Φοβήθηκες να κάνεις δεύτερο γάμο? Γιατί κάποια γυναίκα που είχε ήδη δύο παιδιά θα έλεγε ότι εντάξει, δεν μου είναι τόσο εύκολο μετά να συνεχίσω τη ζωή μου. Εγώ δεν φοβήθηκα. Ο Ηλίας θα έπρεπε να έχει φοβηθεί. Δεν φοβήθηκε ούτε αυτός, οπότε μια χαρά προχώρησε. Παιδιά, τι ωραία γυναίκα. Δημήτρη, είναι πολύ ωραίο άτομο. Όμορφη, αριστοκρατική εντωμεταξύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο λόγια για τη Δήμητρα. Και αληθινή, είναι αληθινή. Πολύ, πολύ ρία.